Η αστική δημοκρατία σας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς παρακολουθήσεις, φακελώματα, χωρίς καταστολή ενάντια του λαού, καταπατώντας κοινωνικοπολιτικά, ατομικά και συλλογικά λαϊκά δικαιώματα. Τα βιώνει ο λαός με όποια κυβέρνηση. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Διαφορετικά, δεν θα υπήρχε αυτή η προκλητική αντίθεση που διευρύνεται συνεχώς. Δηλαδή, συσσόρευση πλούτου στους λίγους και κατακόρυφη αύξηση της φτώχειας στους πολλούς, τα λαϊκά στρώματα. Τα ίδια τα στοιχεία καταμαρτυρούν το πόσο εκμεταλλευτικό, ληστρικό είναι αυτό το σύστημα το καπιταλιστικό. 50 εκατομμύρια δίνεται για αστυνομία στα πανεπιστήμια και τίποτα για φοιτητικές εστίες, κύριε Θοδωρικάκο. Οι εγκληματίες κρύβονται στα πανεπιστήμια. Όμως, κανείς σας δεν αναδεικνύει τις αιτίες της φτώχειας, της εκμετάλλευσης των παρακολουθήσεων. Αναφέρεστε επιλεκτικά σε παρακολουθήσεις προσώπων, καταδικαστές βέβαια, αλλά προσπαθείτε να σβήσετε κάθε αναφορά και ίχνος στις υποκλοπές και παρακολουθήσεις που έγιναν στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τελικά έχετε σύμπνοια και πολύ επιλεκτικές ευαισθησίες ώστε να μην διευρενηθούν οι παρακολουθήσεις σε βάρος του ΚΚΕ. Ωστόσο και οι παρακολουθήσεις είναι σύμφυτες με αυτό το σάπιο σύστημα. Αλήθεια, το ότι η χώρα έχει γίνει προγεφύρωμα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, πολεμικό ορμητήριο με στρατιωτικές βάσεις διασπαρμένες σε όλη τη χώρα, υπονομεύοντας την ασφάλεια του λαού και της χώρας με υπογραφές των κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, εμπλεκόμενοι όλο και πιο βαθιά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με ασκήσεις πολέμου εντός και εκτός συνόρων. Αλήθεια, αυτά δεν αποτελούν βασική πηγή για να αλωνίζουν διάφορες μυστικές υπηρεσίες και να γίνονται συναλλαγές, να οξύνονται οι ανταγωνισμοί, ειδικά μεταξύ των μεγαλοεπιχειρηματιών, πωλήσεων, οπλικών συστημάτων. Τσιμουδιά. Και καμία αναφορά δεν κάνετε γιατί όλοι είσαστε βουτυγμένοι μέχρι το λαιμό. Μήπως η απελευθέρωση της ενέργειας, το χρηματιστήριο, η πράσινη μετάβαση που όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ προωθήσατε, δεν είχε στόχο την ενίσχυση του καρτέλ της ενέργειας και τους ομίλους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που πλουτίζουν στην κυριολεξία βυθίζοντας το λαό στην ενεργειακή φτώχεια? Αυτό δεν αποτελεί πηγή παρακολουθήσεων και σκανδάλων? Τα ίδια ισχύουν και με τους ομίλους του φαρμάκου, των τροφίμων, τους εφοπλιστές και ούτω καθεξής, που κερδίζουν δισεκατομμύρια και γονατίζουν το λαό. Αυτούς εξυπηρετείτε με τους νόμους σας. Και αλήθεια, αυτό δεν αποτελεί σκάνδαλο? Δεν υπάρχουν και εδώ μέσα σκάνδαλα με το Μάτι, τη Μάνδρα, τις μεγάλες φωτιές στην Εύβοια, την Οβάρτης και το Σάλα? Συνεχώς βγαίνουν σκάνδαλα. Κυρίως βγαίνουν στην επιφάνεια λόγω ανταγωνισμών και όχι των υποστελεχωμένων κρατικών ελεκτικών οργάνων που τα υποβαθμίζεται συνεχώς. Τα εξετάζετε εδώ μέσα όχι για να απαλλάξετε την κοινωνία από τη βρωμιά και τη δυσοδεία, αλλά για κουκούλωμα και χειραγώγηση του λαού. Δεν αποτελεί αυτό σκάνδαλο? Ουσιαστικά εχθρεύεστε και περιφρονείτε το λαό και τις ανάγκες του. Αυτές τις μέρες είναι στους δρόμους οι αγρότες για την επιβίωσή τους, διεκδικώντας μείωση του κόστους παραγωγής και ενίσχυση του εισοδήματός τους. Τι μας είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου με αντικείμενο την οικονομία, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις? Τις παρουσίασε ως εποχιακό φαινόμενο και ισχυρίστηκε ότι σε μια σειρά προϊόντων έχουμε πολύ καλές τιμές. Είναι ψέματα.
με ανοιχτές τιμές τα περισσότερα προϊόντα και κάτω του κόστους παραγωγής. Και τα παίρνουν οι εμποροβιομήχανοι, γιατί αυτούς στηρίζετε όλοι σας. Οι αγρότες όμως δεν βγαίνουν στους δρόμους από συνήθεια. Εξάλλου κάνουν θυσία τα καύσιμα για να μετακινήσουν τα τρακτέρ, όπως οι εργάτες θυσιάζουν το μεροκάματο στις απεργίες. Αλλά βγαίνουν γιατί είναι τα μεγάλα προβλήματα και είναι διαχρονικά. Είναι ακριβώς αυτά που τους βγάζουν ξανά στο δρόμο του αγώνα ενάντια στη στρατηγική θωράκιση των επιχειρηματικών ομίλων, της κοινής αγροτικής πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, βλέπουν στους εφοπλιστές, στις αεροπορικές εταιρείες, στους μεγαλοξενοδόχους να έχουν φοροαπαλλαγή και να χαρίζονται πάνω από 370 εκατομμύρια κάθε χρόνο από το αφορολόγητο πετρέλαιο που απολαμβάνουν. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο? Μια πολιτική που έχει συνέχεια από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, αποδεικνύοντας ότι κανένα συμφέρον δεν έχουν οι αγρότες να αναμένουν σωτηρία από κυβερνητικές εναλλαγές. Τα ίδια ισχύουν και με τους αυταπασχολούμενους. Αδυνατούν να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Το εισόδημά τους εξανεμίζεται από τη φορολογία, την ακρίβεια στην ενέργεια, τις πρώτες ύλες, τις αντιλαϊκές πολιτικές. Γιατί οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από ιδεολογικούς χρωματισμούς, φροντίζουν μόνο τα κέρδη των μονοπωλίων. Τέτοιους νόμους περνάτε, μέχρι να πληρώνουν περισσότερους φόρους ναυτεργάτες και λιμενεργάτες από τους εφοπλιστές. Και φυσικά, προωθήσατε παρέα ένα σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο και στο κομμάτι των δυσοδών υποθέσεων, υποκλοπών και παρακολουθήσεων, ώστε να αντισυγκαλύπτετε. Η μόνη ανησυχία σας, η διαρροή και ο σκυλοκαυγάς σας, ποιος παρακολουθεί ποιον και όχι η σαπίλα. Η μομφή λοιπόν του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση είναι δεδομένη και διαρκής για τις υποκλοπές και το σύνολο των προβλημάτων που συσσωρεύονται στις πλάτες του λαού. Όμως δεν εξαιρεί κανένα από τα κόμματα που προηγούμενα σαν κυβέρνηση ή τώρα σαν αντιπολίτευση υπηρετούν τα κρίσιμα βάθρα αυτής της πολιτικής και στο επίμαχο ζήτημα των υποκλοπών συνδιαμόρφωσαν το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων, στηρίζοντας το σημερινό σάπιο σύστημα και το κράτος του. Αν θέλει λοιπόν ο λαός να απαλλαγεί από τη σαπίλα και τη δυσοδεία, να μην εμπιστευτεί κανένα από αυτά τα κόμματα που του έχουν χαντακώσει τη ζωή και να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ μέσα και έξω από τη Βουλή στους αγώνες με στάση μαχητική. Γιατί η ενίσχυση του ΚΚΕ παντού σημαίνει πιο δυνατός λαός, πιο ικανός στην αναμέτρηση με τη βαρβαρότητα και τη σαπίλα μέχρι να τα ανατρέψει.